Οι ορίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία για να αλλάξει δήθεν τη στάση της είναι μέρος μεθοδευμένων κινήσεων στα πλαίσια των ισχυρών στρατηγικών σχέσεων των δύο πλευρών, οι οποίες δεν ακυρώνονται από την περικυρώσεων συζήτηση. Η κατάσταση αυτή ενισχύει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, στρώνοντας το τραπέζι της συνεκμετάλλευσης που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Έτσι, από τις προκλήσεις του όρου Ρέιτς φτάσαμε στο απαράδεκτο άνοιγμα της αμοχώς του. Καμιά εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα παζάρια της με τη στρατηγική εταίρο της Τουρκία, της οποίας την επιθετικότητα νομιμοποιεί και το State Department με έκθεσή του. Οι δυνάμεις που έχουν εξαπολύσει πολέμους κατά των λαών σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ δεν μπορούν να μεταμορφωθούν σε υπερασπιστές της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών. Η εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης σε τέτοια σχέδια μόνο κινδύνους επιφυλάσσει. Η διέξοδος βρίσκεται στις σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους, την εκμετάλλευση φυσικών πόρων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, την αποδέσμευση της Ελλάδας από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες.